Θα πάμε λίγο πίσω στα προηγούμενα χρόνια να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει με τις αλλαγές όλες που έχουν πραγματοποιηθεί με διάφορους νόμους που έχουν ψηφιστεί. Σύμφωνα με τον νόμο 4519 του 2018, δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος για να μπουν όλες οι περιοχές Natura υπό καθεστώς προστασίας. Διότι αυτό ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι να σας πληροφορήσω ότι το 27% της έκτασης της Ελλάδος είναι περιοχές Natura. Δηλαδή το 1/3, δηλαδή άμα αναλογιστείτε, είναι περιοχές Natura στην Ελλάδα. Αυτές όλες οι περιοχές Natura μπήκαν υπό καθεστώς προστασίας με τον νόμο 4519 του 2018. Και από 28 φορείς προστατευόμενων περιοχών γίνανε 36. Το 2020 ψηφίστηκε ο καινούργιος περιβαλλοντικός νόμος, ο 4685 του 20, που αυτές οι 28 περιοχές Natura γίνανε 24 μονάδες διαχείρισης. Εντάξει, προχθές στις 10 του μηνός υπογράφηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση και καταργήθηκε ο φορέας διαχείρισης. Αυτές οι περιοχές που γίνονται μονάδες διαχείρισης δεν γίναν όλες με τη μία, δηλαδή απευθείας, γίνανε σταδιακά, λίγες δηλαδή. Στην πρώτη απορροφηθήκαν οι 10 πρώτες, μετά οι άλλες 5 και τώρα που στις 10 του μηνός, στις 10 Μάρτη, υπογράφτηκε και η απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ώστε να καταργηθεί ο φορέας ο δικός μας, που είχε μετανομαστεί σε φορέα διαχείρισης πάνω να μουστούμε άλλο και μονεβασιάς και ονομαστήκαμε Μονάδα Διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου, όπου συγχωνευτήκαμε εμείς σαν φορέας διαχείρισης του πάνω να μουστούμε άλλο και μονεβασιάς με το φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Νότιας Πελοποννήσου και Κυθήρων. Εμείς τώρα υπαγόμαστε σε έναν οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ονομάζεται Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με συντομία ΟΦΥΠΕΚΑ, και αυτά. Έχουμε ονομαστεί τώρα η Μονάδα Διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου. Απλώς δεν υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι ονομασίες Πάρνωνας Μουστός, Μέναλο, ναι, και Μονεμβασιά. Έτσι, μπράβο, ναι. Αυτό όμως τι σημαίνει πρακτικά? Μπορεί να σημαίνει ότι αποδυναμώνεται η προστασία των ανωτέρων περιοχών που ήταν προστατευόμενες περιοχές? Όχι, δεν αποδυναμώνει την προστασία των περιοχών αυτών. Ίσα-ίσα, η πραγματική θεσμική προστασία τους θα είναι τα προεδρικά διατάγματα που ήδη τρέχουν για να εκδοθούν. Για κάθε ομάδα περιοχών Natura θα υπάρχει και ένα προεδρικό διάταγμα. Θα υπάρχει μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη και θα υπάρχουν και τα σχέδια διαχείρισης αυτών. Τα προεδρικά διατάγματα που θα βγουν θα ορίσουν τις επιμέρους ζώνες προστασίας εντός των περιοχών Natura και θα θέσουν τους όρους και τους περιορισμούς για κάθε ζώνη. Δηλαδή θα χωριστούν σε διάφορες ζώνες μέσα και σε κάθε ζώνη θα λέει το προεδρικό διάταγμα τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Τώρα, εμείς που μετανομαστήκαμε σε Μονάδα Διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου, θα έχουμε υπό καθεστώς προστασίας 20 περιοχές Natura. 20 GR που λέμε, έτσι ονομάζεται οι περιοχές Natura. Είναι με κάποιο κωδικό GR. Και θα έχουμε υπό καθεστώς προστασίας αυτές όλες τις περιοχές, που οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τον Πάρνωνα, περιλαμβάνουν τη Μονεβασιά, την Ελαφώνησο, περιλαμβάνουν το Ταΐγετο, το όρος Ταΐγετο, Κύθηρα και Αντικύθηρα. Στην ουσία δηλαδή αυξάνεται η περιοχή, η έκταση που, ναι, μέχρι τώρα υποπτεύατε. Περιλαμβάνεται, τριπλασιάζεται μπορώ να πω, μην σας πω και τετραπλασιάζεται, γιατί με το νόμο πριν το 45-19, από εκεί που είχαμε 5 περιοχές Natura είχαμε γίνει 14 και τώρα γίνονται 20, αλλά αφαιρούνται μερικές που μας είχαν δώσει με το 45-19 και πηγαίνουν σε μια άλλη μονάδα διαχείρισης, τη μονάδα διαχείρισης Βόρειας Πελοποννήσου, που είναι ο παλιός φορέας Χελμού Βουραϊκού που λέμε. Αν θα αλλάξει κάτι και σε εσάς που εργάζεστε εκεί, στην έδρα που είχε ο φορέας, για να μας πείτε λίγα λόγια και γι' αυτό. Η έδρα παραμένει η ίδια, είναι το άστρο Κινουρίας η έδρα και θα γίνει και με ένα παράτημα στην πόλη της Σπάρτης.
Από εκεί και πέρα, με εμάς, από ό,τι έχουν πει με τον καινούριο νόμο, θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις μας μέσω ΑΣΕΠ για να μας πάρουν και... γιατί εμείς είμαστε, εργαζόμαστε εδώ στο φορέα από το 2011 και δεν είμαστε μόνιμοι εδώ, είμαστε συνέχεια ανανεώνονται οι συμβάσεις μας, μπορώ να σας πω, και θα ξαναπροκηρύξουν τις θέσεις μας ώστε να μας μονιμοποιήσουν. Αυτό έχουν πει μέσω ΑΣΕΠ. Επεκτείνεται δηλαδή ο πρώην φορέας διαχείρισης Χελμού Βεωραϊκού και παίρνει, ναι, και περιοχές όπως είναι η Λίμνη Τάκα. Πόσο μπορεί να σχετίζεται, ναι, όμως η Λίμνη Τάκα με αυτήν την περιοχή, και δεν είναι η αποστάση, είναι τα ίδια χαρακτηριστικά? Αυτό το κρίνανε οι αρμόδιοι επιστήμονες στο Υπουργείο και κρίνανε ότι ενώ είχαμε στην αρχή, είχαμε την Τάκα, είχαμε το Αρτεμίσιο, είχαμε τον Ολυρίγιο, είχαμε τη Στιφαλία, κρίνανε ότι πρέπει να πάνε στη Βόρεια Πελοπόννησο αυτές οι περιοχές, καθώς και το Μέναλο, και μας δώσαν άλλες περιοχές που είχε πρώτα ο φορέας διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου και Κυθήρων. Και μας δώσαν Κύθυρα και τα Ήγετο. Πήραν δηλαδή τις περιοχές Μέναλο, Λύργη, το Αρτεμίσιο, Στιφαλία και Τάκα και μας δώσαν τις άλλες περιοχές. Τώρα το πώς έγινε ο διαχωρισμός αυτός, αυτοί κρίνουν καλύτερα και νομίζω ότι κάτι παραπάνω ξέραν αυτοί που τα πήραν. Τώρα, όσο μιλάτε για τις αποστάσεις, ναι, δεν είναι το ίδιο οι αποστάσεις που έχουμε εμείς με την Τάκα, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, με τι κριτήρια κρίνανε και χωρίσανε τις περιοχές. Δεν θεωρείτε ότι υποβαθμίζονται οι προστατευόμενες περιοχές, με την έννοια μήπως υποκρύπτεται κάτι πίσω από όλη αυτή την κατάργηση των φορέων? Όχι, ίσα-ίσα, δε... Ίσα-ίσα με το όλες οι περιοχές τώρα Natura είναι υποκαθεστώς προστασίας. Εντάξει, πριν το 18 δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν όλες οι περιοχές Natura υποκαθεστώς προστασίας. Ίσα-ίσα τώρα υπάρχει μια κεντρική... Αυτός ο οργανισμός, ο ΦΠΚΑ, είναι ένας καινούριος οργανισμός που δημιουργήθηκε με το 46-85, τον καινούριο περιβαλλοντικό νόμο. Ίσα-ίσα αυτές όλες οι περιοχές είναι υποκαθεστώς προστασίας με τις μονάδες διαχείρισης που θα τις διοικούν και θα τις προστατεύουν. Στην ουσία αλλάζει η έκταση των περιοχών προστασίας. Αλλάζει η έκταση και αλλάζει και οι περιοχές που είχαν πρώτα. Δηλαδή, άλλες περιοχές πηγαίνουν σε άλλες μονάδες διαχείρισης και άλλες περιοχές πηγαίνουν σε άλλες. Δηλαδή, αλλάζει λίγο πολύ οι εκτάσεις, ναι, αλλάζουν και αλλάζουν χέρια, μπορώ να το πω. Δηλαδή, οι περιοχές που είχαμε εμείς, οι μισές πηγαίνουν στο Χερμό Βουραϊκό, που λέμε το παλιό φορέα, και τώρα η καινούργια μονάδα διαχείρισης Βόρειας Πελοποννήσου, και εμείς πήραμε άλλες εκτάσεις που ήταν στην Νότια Πελοποννήσου. Και θεωρητικά θα συνεχίσετε να κάνετε τις ίδιες δράσεις που ο κάνατε. Ο ΦΠΚΑ όμως σαν οργανισμός μπορεί, δηλαδή, θα είναι ενιαίο, δηλαδή, μπορεί, ναι, ναι, να μας έχει χωρίσει σε μονάδες διαχείρισης, αλλά μπορεί εμάς να μας πει ότι μπορεί να εσείς να κοιτάτε και τη Λίμνη Τάκα. Δηλαδή δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ναι, μεν τους έχουν χωρίσει αυτοί, αλλά ο οργανισμός είμαστε ένα ενιαίος οργανισμός. Δηλαδή θα υπάρχει συνεργασία μία μονάδα με την άλλη. Και θα συνεχίσετε τις ίδιες δράσεις, θα λειτουργεί κανονικά η Καστάνιτσα όπως λειτουργούσε? Όλα, όλα. Η Καστάνιτσα, ο Άγιος Πέτρος που έχουμε, το Λεωνίδιο, αυτοί τα τρία κέντρα περιοδικής ενημέρωσης θα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν.